Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία εντός σχολικής μονάδας, εκκριμένα στο Τρίτο Λύκειο Ηρακλείου. Μεταξύ άλλων, συμμετείχε ο Δήμος Ηρακλείου, βέβαια, και ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου. Και γι' αυτό θέλω να πάμε στον Πρόεδρο, καθώς οι μαθητές εκεί εκπαιδεύτηκαν στην βασική υποστήριξη ζωής και αναφέρομαι στις βασικές αρχές καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο. Και θέλω να πάμε να τον συναντήσουμε. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Βλέπουμε κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Καθώς μιλήσατε κι εσείς ο ίδιος στους μαθητές στο Τρίτο Λύκειο Ηρακλείου, πόσο σημαντικό είναι αυτό το σεμινάριο και αυτή η επαφή που είχαν με τις πρώτες βοήθειες μαθητές λυκείου, έφηβοι? Καταρχήν, δεν χρειάζεται να το πω κι εγώ, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, έτσι. Προσπαθούμε να συνέλθουμε από αυτό που συνέβη. Θα μπορούσε να είναι το παιδί μας, θα μπορούσε να είναι ο φίλος του παιδιού μας, θα μπορούσε να είμαστε εμείς οι ίδιοι, πραγματικά ήταν κάτι το οποίο συγκλώνει σε όλους μας. Ταυτόχρονα όμως είδαμε κάποια νέα παιδιά τα οποία αντιδράσανε και δώσαν και μια ακτίδα φωτός. Αντιδράσανε. Πήγανε, βοηθήσανε, σώσαν συνανθρώπους τους. Σε αυτές τις τραγικές, τις δύσκολες ώρες υπήρχε ένα ΕΚΑΒ το οποίο κινητοποιήθηκε, υπήρχαν γιατροί, τα νοσοκομεία τα οποία κινητοποιήθηκαν. Αυτό το οποίο λοιπόν είχαμε προγραμματίσει εμείς, το να ξέρουμε να κάνουμε αυτό το οποίο έγινε, ήταν ένα μάθημα εξειδικευμένης υποστήριξης σε παιδιά. Το είχαμε προγραμματίσει πριν από καιρό και συνέπεσε δυστυχώς με αυτό, αλλά ταυτόχρονα έδειξε ότι αυτά τα παιδιά τα οποία μπορέσαν και σώσαν ανθρώπους ήταν αυτά τα οποία ξέρανε τι πρέπει να κάνουν αυτές τις ώρες κρίσης. Αυτές τις ώρες κρίσης πρέπει, το καλό είναι να μην συμβούν, αλλά αν συμβούν, μπορεί να τύχει στον δρόμο, μπορεί να τύχει σε ένα ατύχημα, μπορεί να τύχει εκεί που θα πάμε στο γήπεδο, μπορεί να τύχει στον δρόμο που κάνουμε βόλτα. Πρέπει να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ακριβώς. Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά. Πιστεύω πάρα πολύ στη νέα γενιά. Όχι μόνο εγώ. Νομίζω ότι αυτό είναι αυταπόδεικτο. Αυτά είναι το μέλλον μας. Αυτή είναι η δύναμη. Έτσι, τα παιδιά μας είναι η δύναμή μας. Και νομίζω ότι από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε μαζί με όλο τον κόσμο να μάθουμε βασικές αρχές τι κάνουμε, γιατί έτσι σώζουμε ζωές. Σε αυτό το πλαίσιο είχε προγραμματιστεί αυτή που ήταν η εξειδικευμένη υποστήριξη καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Πώς ανταποκρίθηκαν τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία? Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ήταν εντυπωσιακό, ήταν εκπληκτικό. Φτιάχναν δικά τους σενάρια τι μπορεί να συμβεί προκειμένου να τα αντιμετωπίσουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τις ερωτήσεις που κάνανε. Δεν ναι. Μπορείτε να φανταστείτε τον ενθουσιασμό με τον οποίο ακούγανε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ θέλαν να συμμετέχουν. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Έφευγες και έλεγες, ναι, αυτός είναι ο δρόμος. Το πρέπει να κάνουμε. Τα νέα μας παιδιά. Ποιες οι πιθανότητες τώρα να χρειαστεί στο δρόμο να χρησιμοποιήσουμε, να επέμβουν τα παιδιά, εμείς οι ίδιοι, στο κομμάτι των πρώτων βοηθειών, να αντιμετωπίσουμε ένα περιστατικό? Θα πει κάποιος τώρα, εντάξει, τι μπορεί να τύχει στο δρόμο, τι μπορεί να μας τύχει? Τι απαντάει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου? Μπορούν να τύχουν τα πάντα. Από ένα τρακάρισμα, από ένα ατύχημα, μέχρι μία ανακοπή. Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει ότι έκανε φνίδιο μέσα στη θάλασσα? Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει ότι έκανε φνίδιο στο γήπεδο? Καλοί είναι οι απεινιδωτές. Είναι πάρα πολύ καλοί. Αλλά εγώ σας λέω ότι και μέσα στο νοσοκομείο να γίνει μια ανακοπή, μέχρι να ειδοποιήσεις, να πας, να φέρεις τον απεινιδωτή, να έρθει ο απεινιδωτής, είναι πάνω από 5 λεπτό. Τα 5 λεπτά νεκρώνει το εγκέφαλος. Άμα δεν ξέρεις καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση να ξεκινήσει, έχει χαθεί ο άνθρωπος. Είναι το πρώτο μέτρο το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί. Για να μην το προχωρήσω ακόμα πιο πριν, ότι εγώ είμαι και καρδιολόγος, όπως ξέρετε. Ναι. Υπάρχει και ένα δίκτυο μυοκαρδιοπαθειών και παρατηρητήριο εφνιδίου θανάτου, στο οποίο συμμετέχουμε ως κλινική του Παγνή, στο οποίο ένα βήμα πιο πριν είναι η πρόληψη και το εφνιδίου θανάτου. Αυτές είναι κάποιες δράσεις οι οποίες τις έχουμε στο μυαλό μας να γενικευτούν. Αλλά ας ξεκινήσουμε με την κάρπα και τη χρήση εφνιδωτή. Ήδη η περιφέρεια, έχουμε την τύχη να ξέρετε που ζούμε στο Ηράκλειο, ότι έχουμε αρρωγούς και το Πανεπιστήμιο, το οποίο ξεκίνησε από πολύ παλιά τα μαθήματα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης σε ενσολογική κλινική. Έχουμε το ΕΚΑΒ, το οποίο κάνει επίσης μαθήματα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης με πολύ σημαντική δράση. Έχουμε την περιφέρεια,
όπου η περιφέρεια από πέρσι, από το Μάιο, έχει ξεκινήσει να κάνει αυτές τις δράσεις και με απνιδωτές αλλά και με εκμάτιση κάρπα. Όλα αυτά, γιατί ξέρετε, το χειρότερο απ' όλα είναι να κάνεις μια δράση και να είναι ένα πυροτέχνημα. Εμείς, σαν ιατρικός λόγος, δεν θέλουμε πυροτεχνήματα. Θέλουμε να γίνει κάτι το οποίο να μπει και να γίνεται συστηματικά. Και αυτό θα κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε και πάλι. Σπουδαίο το μήνυμα που στέλνετε. Σας ευχαριστώ. Και η πρωτοβουλία. Και πρέπει να στηριχτεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε τη στήριξη ολωνών. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Όλων της κοινωνίας. Να είστε καλά.